εντοπίστηκε από διεθνή ομάδα ερευνητών το γονίδιο που ευθύνεται για την εμφάνιση του πονοκεφάλου. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το συγκεκριμένο γονίδιο λειτουργεί στην ουσία σαν θερμοστάτης. Φιλτράρει δηλαδή τους παράγοντες που προκαλούν πονοκεφάλους, όπως είναι η διατροφή, το αλκοόλ και το στρες. Η Φωτεινή Γεωργίου μίλησε με Έλληνες γιατρούς για το πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη. Είναι κρυμμένο στο DNA μας ο πονοκέφαλος και πάει από γενιά σε γενιά, λένε Καναδοί και Βρετανοί ερευνητές που εντόπισαν για πρώτη φορά το γονίδιο του απλού πονοκέφαλου. Έβαλαν στο μικροσκόπιο πολλές οικογένειες και ανακάλυψαν στο DNA τους το ένοχο γονίδιο TRESC. Υπό φυσιολογικές συνθήκες παίζει το ρόλο θερμοστάτη, ελέγχοντας την αίσθηση του πόνου στον εγκέφαλο. Αν όμως το γονίδιο TRESC υπολειτουργεί, πυροδοτεί συνεχώς κρίσεις πονοκεφάλου σε μία στις 4 γυναίκες και έναν στους 12 άντρες που υποφέρουν. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι με το κατάλληλο φάρμακο μπορούν να φτιάξουν το χαλασμένο γονίδιο θερμοστάτη και να καταπολεμήσουν όχι μόνο τον πονοκέφαλο, αλλά και όλους τους άλλους πόνους του σώματος. Πραγματικά ανοίγει νέους ορίζοντες, γιατί για πρώτη φορά θα μπορούμε να σταματήσουμε τον πόνο τόσο στην ημικρανία και στους πονοκεφάλους, όσο ενδεχομένως και σε άλλα είδη πόνου, χτυπώντας τον στο κατάλληλο σημείο. Ο πονοκέφαλος γονατίζει με τις δαπάνες του τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρώπης. Οι Καναδοί και Βρετανοί ερευνητές αποκωδικοποιούν με εντατικούς ρυθμούς τη λειτουργία του γονιδίου που εντόπισαν. Στην κάθε ηλικία θα πρέπει πρώτα να έχει διερευνηθεί το ιστορικό του ασθενούς και το παθολογικό προφίλ του ασθενούς και στο τέλος να καταλήξει κανείς να κάνει μια απεικονιστική μέθοδο. Ο πονοκέφαλος μπορεί να προκληθεί από στρες, αλκοόλ, ειδικά το κόκκινο κρασί, διάφορα φαγητά όπως η σοκολάτα ή τα σαλασσινά και τον καφέ. Από όσους υποφέρουν με πονοκέφαλο και έρχονται εδώ για να εξεταστούν, ένα στους τρεις λέει ότι οι κρίσεις πυροδοτούνται με τις αλλαγές του καιρού. Μάλιστα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ανακάλυψαν ότι για κάθε 5 βαθμούς που πέφτει η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 8% ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτονται κάποιο νοσοκομείο με σοβαρό πονοκέφαλο ακόμη, όταν η ατμοσφαιρική πίεση είναι πεσμένη για 2-3 μέρες και πάλι πυροδοτούνται κρίσεις πονοκεφάλου. Με τον εντοπισμό του γονιδίου για τον πονοκέφαλο είναι πλέον θέμα χρόνου να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.